Yeah.
συναυλία με τους Λος Κουμπανέρος. Latin salsa και πολλά ακόμα και τη Τζέις και πάρτι και θα μείνετε εδώ. Εντάξει! Μπράβο σας! Εγώ μια σοκολάτα θα πάρω. Ορίστε, ετοιμάζονται παιδιά! Κρατήστε καλά τις θέσεις σας. Μπροστά, μπροστά. Η προσκυνή θα δίνετε και στους πίσω. Το καρναβάλι είναι γιορτή, είναι χαρά, είναι ανατροπή. Είναι η δύναμη της πόλης, είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Παλαιότεροι, νεότεροι και ακόμα και αυτοί που κάθονται στα σπίτια και παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις, θα πρέπει να ξεσηκώνονται. Γι' αυτό λοιπόν ο παλμός της πλατείας δίνει το σύνθημα. Χειροκρότημα, καλό τον κύριο Νίκο Ξοβιτζάνο, πρόεδρο της χειροπαιδούς επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρα. Καλησπέρα. Καλό καρναβάλι να έχουμε. Από σήμερα και για ένα μήνα η Πάτρα και ειδικά η νεολαία της θα ξεκινήσει στους δρόμους, θα γλεντήσει, θα χορέψει, θα διασκεδάσει, θα τους αντιρρήσει. Σε αυτή τη χαρά που κάθε χρόνο που με τόσο απομονησία περιμένουμε εδώ στην Πάτρα πρέπει να σταματήσουν να μπαίνουν πόδια τα μεγάλα προβλήματα όπως αυτό της ανεργίας, της μισοδουλειάς και τελικά της μισής ζωής. Το καρναβάλι, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία που όλοι έχουμε ανάγκη στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε μπορούν να γίνουν ακόμα πιο λαμπερά αν εμείς επιβάλλουμε το δικαίωμά μας στη σταθερή δουλειά, στη ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να ζούμε στα στέγανά που μας βάζουν και από την άλλη να μας καλούν να κάνουν υπομονή, να βάλουμε πλάτη, να βγάλουν περισσότερα αυτοί που συνέχεια κερδίζουν. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε με το φόβο και την τρομοκρατία όταν διεκδικούμε το δίκιο μας, όπως δεν την ανέχτηκε η 16χρονη Αχέτα Μίμη παρά τη σύλληψη και τη φυλάκησή της από τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής, διαμαρτυρόμενη για την εκτέλεση του 14χρονου εξάδελφού της. Η μεγάλη προβολή της για τη μεγάλη παράσταση της ζωής με δικαιώματα και αξιοπρέπεια χωρίς συμβιβασμούς δεν έχουν ανάψει ακόμα. Εσείς θα τους ανάψετε. Εσείς που καθημερινά με τη δική σας αντιπολισία και δίψα για ζωή θα πείτε μπροστά, θα αγωνιστείτε να διεκδικήσετε τα αυτονόητα για μόρφωση δουλειά, για ζωή χωρίς εξαρτήσεις. Πείτε μπροστά, διεκδικήστε το αύριο. Ας αποδεχτούμε τώρα όλοι μαζί τον Δήμαρχο της Πάτρας για να ανοίξει τη μεγάλη μας γιορτή. Καλό καρναβάλι! Καλησπέρα, νέες και νέοι, φίλες και φίλοι, ξεκινάει απόψε η πιο αυθεντική λαϊκή γιορτή της πόλης μας. Η δική μας γιορτή, το μοναδικό πατρινό καρναβάλι. Το πατρινό καρναβάλι θα στείλει και φέτος τα δικά του μηνύματα. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, συνεχίζουμε. Αναπτύσσουμε και ανανεώνουμε το καρναβάλι μας. Θέλουμε το πατρινό καρναβάλι να συνεχίσει την ιστορική διαδρομή του μακριά από την εμπορευματοποίηση και την υποκουλτούρα. Να παραμείνει στα χέρια του λαού και της νεολαίας της Πάτρας. Τα νιάτα της πόλης δεν το βάζουν κάτω. Με ανατρεπτική διάθεση και μεγάλη συμμετοχή βάζουν τη σφραγίδα τους. Γι' αυτό και το πατρινό καρναβάλι κάνει και πάλι τη διαφορά με τις άρτιες καλλιτεχνικές δημιουργίες, την επικαιρότητά του, την πλατιά συμμετοχή, τη ζωντάνια και το κέφι, συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μεγάλη λαϊκή γιορτή της πόλης. Νέοι και νέες, επιλέξαμε φέτος σαν κεντρικό θέμα του φετινού καρναβαλιού την ανεργία, γιατί έχει φωλιάσει στην πλειοψηφία το σπιτιό μας, γιατί εμποδίζει την νεολαία μας να ανοίξει τα φτερά της, να γευτεί τη χαρά της ζωής. Έχουμε χρέος να υψώσουμε φωνή αλληλεγγύης σε αυτούς που με τον υδρότα του ζυμών του κόσμου το ψάχνουν.
Σήμερα διασκεδάζουμε και παίρνουμε δύναμη. Αύριο αγωνιζόμαστε και ζητάμε αυτά που μας ανήκουν. Για να μην είναι μαύρη η ζωή. Για να έρθει η μέρα που πέρα ως πέρα θα είναι χαρά. Χαρά ζωής. Με αυτές τις σκέψεις κηρύσω την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2018. Καλό καρναβάλι! Έλα να ζήσεις για λίγο τρελός.